We can change it to waiting for Godot. So, do we have a plan for being alone? We'll see. Ναι. Άμα έρθει Godot ποτέ. Τους γονείς μου πήγα, πάγαμε εκεί στα ζώα, ψήσαμε, τον κόσμο όλο ψήσαμε, ντροπή. Ναι. Τι ξέρω, πρέπει να τις κάνουμε. Θα τα κάνουμε, να τελειώνουμε. Δεν τα κάνουμε από τώρα. Εγώ λέω να τα κάνουμε, να μην μπερδευτούμε τώρα και να ανεβάζουμε ένα-ένα αυτά που κάνουμε από εδώ και πέρα και ό,τι στο τέλος λείπει να το... Να το προσθέσουμε, γιατί τα έχουμε έτσι καλύτερα, θα τα σβήσουμε. Ε, για να τα σβήσουμε. Ναι. Τι έχουμε πει για αυτές τις φάσεις που δεν είμαστε τελείως μόνοι μας, τι κάνουμε. Μην το κάνεις αυτό. Γιατί μου έρευνα. Γιατί τώρα μου το κλάσσε. Είναι πολύ σοβαρή τώρα. Zero people have come. Ίσως αν φύγουν από το Suzuki και έρθουν το Toyota και έρθουν στο... Mitsubishi.
Είναι και πριν από την εσύ. Θες να ξεκλειώσεις τη σκέψη σου. Γιατί. Πες ειλικρινά, τι νιώθεις. Κράξε παιδί μου. Όχι, δεν κράζω. Απλά σκέφτομαι λίγο εδώ πέρα για τον ατομικό ναρκισισμό και από την άλλη άτομα με δική μας βούληση. Δηλαδή μπαίνει ο ατομισμός σαν κάτι αρνητικό και μετά σαν κάτι αυτόβουλο, ας πούμε, το άτομο σαν κάτι. Ναι, θέματα που μας χωρούν γενικότερα. Αυτό δεν είναι ο ατομισμός, αυτό δεν είναι ο ναρκισισμός, ότι σαν νιώθουμε ότι σαν ελεύθερα υποκείμενα έχουμε δική μας βούληση και μπορούμε να διαλέξουμε μεταξύ Starbucks και Coffee Island. Μέχρι εκεί πάει. Τι, ποια είναι η ελεύθερη βούληση που έχει το υποκείμενο στο καπιταλισμό, ας πούμε. Να διαλέγει τι θα φοράει, ας πούμε, να διαλέγει τι θα... μουσική θα ακούει, ξέρω εγώ. Και έτσι κατασκευάζεται αυτό που λέμε ο εαυτός. Το ερώτημα είναι πώς μέσα από αυτή την κατασκευή του εγώ μπορούμε να περάσουμε σε μια συλλογική κατασκευή. Για να κάνουμε το εμείς. Στον μπορούσε δεδομένο ότι κάποιος η εικόνα που έχει τον κόσμο είναι κατασκευασμένη μέσα από τον δικό του προσωπικό τρόπο, μέσα από τη δική του συγκρότηση. Mm-hmm. Πώς μπορεί να φτάσει να δημιουργήσει ένα συλλογικό υποκείμενο. Καλησπέρα. Είμαστε λίγοι σήμερα και επειδή από ό,τι κατάλαβα μιλάμε όλοι ελληνικά, δυστυχώς στα ελληνικά. αυτό το χαρτί που υπάρχει και στην είσοδο, υπάρχει στα ελληνικά και στα αγγλικά, είναι χαρακτηρίσει σαν παρτιτούρα που θα κάνουμε σήμερα. And it has
So, feel free to perform once more. We believe you can do it. Enjoy. Bye. Yeah, it's better for the economy of the play to remain inside if you can for the whole hour. If you, it's not a problem for you. As if it was a score. Actually, yeah.
said that you are kind yes to attend the whole hour, to be here the whole hour. Until 8, less than 8. Ποιο θα προτιμούσες από τα δύο? Μπορείς, είσαι ο μοναδικός που μπορεί να καπνίσει. Μπορείτε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας δυνατά.
Γιατί αποφασίσατε να έρθετε σε αυτήν την περιοχή? Όλοι μας. Δεν ξέρω πολλά. Και... Είσαστε από σχολεία, σχολείστε με την έννοια, σας ενδιαφέρει, δεν ξέρω, θα σε δέχω, θα σας πάω να δω. Και λίγο να σου πει. Τώρα είμαστε πέντε διαφορετικά άτομα. Θα θέλατε να μιλάτε λίγο για την ομάδα σας από μόνοι. Ας κάνουμε ένα κύκλο. Εσείς κυρία, γιατί μείνατε μέσα? Βρήκα όλους τους γνωστούς, και κάνατε έτσι πάλι κύκλο ή κάνατε κάτι άλλο? Είπατε τόσο πολύ κόσμο, είχε γεμίσει εδώ. Τώρα τίποτα. Πόσο καιρό το κάνετε αυτό? Ένα μήνα. Κατάλαβα, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν τον ακούω μια, που μιλάω μεταξύ μου. Άρα μου γίνω πάντα. Μπορώ πάντα πέρα. Νομίζω αυτό το είναι επικοινωνία, τέλος πάντων, νομίζω. Τι είναι η επικοινωνία? Η επικοινωνία είναι η επικοινωνία, η επαφή, ας πούμε, μεταξύ ανθρώπων που ζει σε μια πόλη και που διαβάσαμε εδώ με τα ερωτήματα που μπορεί να θέσει κανείς από την πόλη, τους συμβιασμούς από το πολιτιστικό σύστημα και την παραφωνία που βγαίνει στην επαφή. Άρα θα χαρακτηρίζετε προβληματική την... Αυτό που καταλαβαίνω είναι να αναδείξει εδώ το χρόνο σε αυτά τα προβλήματα, τα σημεία να βγουν στην επιφάνεια ότι οι παραφωνίες είναι στις κοινωνίες που διέπονται από τον καπιταλισμό. Και όχι μόνο. Ίσως ο καπιταλισμός είναι ένα στοιχείο που επιβαρύνει επικοινωνία. Πώς, με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι το κάνει αυτό? Φαντάζομαι από ότι όλοι μας θα έχουμε διαφορετικές απαντήσεις γι' αυτό. Με την απομόνωση στον εαυτό μας, στο εγώ μας, δεν υπάρχει συλλογικότητα, δεν υπάρχει εμπαθικότητα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον να σε γνωρίσω ποιος είσαι, από που έρχεσαι, τι βιώματα έχεις, ποια είναι η ιδέα σου για την κατάσταση, να πάρω από σένα σαν νεότερος και να σπάσω κάποιες παλιές πεποιθήσεις. Δηλαδή η επικοινωνία, ο καπιταλισμός δυσκολεύει στο να έρχονται οι άνθρωποι κοντά. Να υπάρχει ο πομπός και ο δέκτης ερεθισμάτων, ιδεών, ανταλλαγές απόψεων. Είμαστε κλεισμένοι στο ό,τι έχουμε μάθει, σε αυτό που είμαστε. Καπιταλιστικές σχέσεις, τεχνολογία, ιδεολογία. Έχει ιδεολογίες, βέβαια, μόνο. Ναι, νομίζω.
θρησκευτική ιδεολογία, πολιτική ιδεολογία. Εύκολο να λέμε ότι ο καπιταλισμός φταίει για όλα αυτά που περιγράφεται. Θέλω να πω ότι θεωρώ ότι στις παρούσες συνθήκες και ως αποτέλεσμα του καπιταλισμού, ας πούμε, λόγω κάποιων αποτελεσμάτων της καπιταλιστικής ανάπτυξης, είναι πολύ πιο εύκολο να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι, για παράδειγμα, κάνοντας το δικαιωμά του διαβόλου, ας πούμε, αλλά θεωρώ ότι έχει μια βάση το να... Άρα, είναι κάπως γενικότερο να πούμε ότι ο καπιταλισμός θέλει για το πώς οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν και, και είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους. Υπάρχουν άπειρες δυνατότητες να επικοινωνήσεις πολύ περισσότερο από όσο μπορούσες να επικοινωνήσεις 50 χρόνια πριν, να εκπαιδευτείς πολύ περισσότερο, να μάθεις πολύ περισσότερα πράγματα, να έχεις πολύ περισσότερες πληροφορίες. Τώρα, αν συζητάμε για τις ανισότητες που δημιουργεί ο καπιταλισμός, εντάξει, αυτό είναι άλλο, αλλά το πώς εκμεταλλευόμαστε, τέλος πάντων, τις δυνατότητες είναι σε ένα βαθμό και προσωπική μας ευθύνη και επιλογή. Να συμφωνήσω μαζί σας σε αυτό. Δεν διαφωνώ ότι είμαι υπέρ των τεχνολογιών και θέλω να εξελίσσομαι και να τις χρησιμοποιώ. Θέλω να παραμένω σε μια άλλη εποχή, γιατί θα είμαι πολύ ασύμβατη και θα με πετάξει από το σύστημα. Η διαχείριση, υπάρχει διαβάθμιση στον τρόπο, στον χρόνο, στην ισορροπία, θα έλεγα, γιατί έχει αξία η επικοινωνία μέσω της τεχνολογίας, αλλά έχει αξία και η προσωπική επαφή. Πώς νομίζετε ότι πηγαίνει ως τώρα? Μισό λεπτό. Είναι σαν να μείνουμε τσάι. Παιδιά. Ναι, συζητάμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν έχουμε μπει καθόλου στο να θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για τη συζήτηση. Ναι. Γιατί νομίζω ότι ήταν εύστοχη η παρατήρηση που έκανες. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο φιλοδοξούμε να συζητήσουμε για το πώς κατασκευάζεται το ίδιο το υποκείμενο μέσα από τις διαμεσολαβήσεις που αναγκαστικά πρέπει να έχει για να υπάρξει ως υποκείμενο στον καπιταλισμό. Δηλαδή, μιλάμε με κεντρικό όρο τη λέξη αλωτρίωση. Η αλωτρίωση, ναι. Η οποία έχει μια γενεαλογία, ας πούμε, με κάποιο τρόπο μέσα από το έργο του Χέγκελ και του Μάρξ, ας πούμε, και μας αφορά αυτός ο όρος, γιατί έχει να κάνει με τις συνθήκες που παράγουμε αξίες, ας πούμε, στον καπιταλισμό. Ότι κάποιος παράγει, ας πούμε, και το έργο του δεν του ανήκει, το αποσπάται και του πωλείται μετά, ακόμα και στον ίδιο τον εργάτη, του πωλείται αυτό που έφτιαξε. Αυτό είναι μία μισή ανάγκη. Πριν τι γινόταν. Ορίστε. Πριν τι γινόταν. Τι είναι ένα καπιταλισμό? Είναι ένα οικονομικό σύστημα σε χρηματοδοτημένε οικονομίε. Δηλαδή, πριν τον καπιταλισμό, τι υπήρχε? Το χάος. Ήταν διαφορετικό το αποκείμενο τότε. Ήταν ένα φεουδαλισμό. Ένα φεουδαλισμό που ήταν πάρα πολύ καλή κοινωνία μεταξύ του. Ήταν πολύ συγκεκριμένη η ρόλη και η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν. Και όλη η κοινωνία ήταν επικοινωνούσε πάρα πολύ καλά για να φτάσει στο αποτέλεσμα του ήλιου. Να μην πεθάνουμε από την πείνα μέσα στο χέρι. Όταν ήρθε ο καπιταλισμό, ο κατάλληλο. Εσύ έδινε πολύ ωραία το καπιταλισμό. Εγώ ούτε εκεί παίρνω. Εγώ νομίζω ότι όλοι συζητάμε εδώ πέρα και μας αρέσει να μιλάμε, αλλά κανείς δεν παίρνει την πρωτοβουλία να κάνει κάτι και να αλλάξει την κατάσταση η οποία επικρατεί εδώ μέσα. Εμένα μου αρέσει να μιλήσω. Σε αυτό το χώρο τώρα, εδώ και τώρα. Ναι. Όταν ήθελε να κάνει κάτι, εννοείται κάτι κινητικό, ας πούμε. Κάτι να μου αρέσει, παιδιά μας θέλει. Εμένα μου αρέσει να μιλήσω. Όχι. Κάτι που να πλησιάζει σε αυτό το στόχο που υποτίθεται ότι βάλαμε στους εαυτούς μας.
είναι να μην προβάλλουμε τους εαυτούς μας. Που υποτίθεται ότι βάλαμε στους εαυτούς μας. Βάλαμε ένα στόχο. Ακόμα εγώ δεν έχω βάλει ένα συγκεκριμένο στόχο. Δεν είχα λόγο ακόμα να βάλω κάποιο στόχο. Ναι, απλά υπάρχει αυτό. Να πω ότι δηλαδή υπάρχει περίπτωση που έρχεται σε ποιο σημείο να αφηθώ. Έτσι... Αποφασίσατε? Όχι ακόμα. Απλώς εφουγκράζομαι ακόμα και... Από το εγώ στο εμείς, ας πούμε. Ο ένας από το κοινό για τον καθένα μας λέει είναι το μουσικό σας όργανο να παίξετε για να καταλάβετε ουσιαστικά πώς μετατρεπόμαστε σε όργανα, σε εργαλεία. Mm-hmm. Προετοιμάστε το κοινό. Έχει κανείς καμιά πρόταση γι' αυτό, το κομμάτι? Εδώ. Ναι, εδώ σε ένα κλειστό χώρο που είμαστε. Νομίζω ότι θα είναι. Μπορείς να καπνίσεις τη γωνία. Βγήκε η πρώτη παραφωνή. Γιατί είναι επιτρεπτό και ποιος αποφασίζει αν είναι κάποιος που μπορεί να ψηφίσουμε στην αγωνία. Να ψηφίσουμε αν πρέπει ο ένας σέβεται τον άλλον. Να ψηφίσουμε αν μπορεί να... να καπνίσει ή όχι. Να ψηφίσουμε. Για να δούμε αν... Να ψηφίσουμε. Πώς να ψηφίσουμε, έχουμε όλα τα στοιχεία. Άμα η αίθουσα δεν αερίζεται, τι να ψηφίσει. Άμα η αίθουσα αερίζεται, υπάρχει κάποιο χώρο κοντά στο παράθυρο και είναι ανοιχτό κτλ. Και μπορούμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση να ψηφίσουμε. Γιατί από εκεί παίρνει τα μαθητική. Ενώ τα πράγματα είναι πρακτικά. Έτσι. Νομίζω είναι αυτονόητο ότι. Αν το πιάσει ο πανικό και μα αρχίσει να του φαλιάξει εδώ πέρα, να αρχίσει να ρεμίσει. Ανατρέφουμε όλα που πάνε το βάρο, κάτω στα μάτια. Δεν είναι το θέμα. Άρα ο πατέρα κάνει το που θέλει. Εξαρτάται τη συνθήκη. Οι συνθήκε είναι. Τι μα ενοχλεί στο τσιγάρο, ποιος διαφωνεί να καπνίσει ο άνθρωπος αυτός? Εγώ θέλω να ξέρω να αερίζω το χώρο. Αν υπάρχει, δηλαδή σε τι πλαίσιο μπορεί να κινηθεί η υπερεπιθυμία. Και σε τι κατάσταση είναι, σε τι ανάγκη. Λυπάμαι κύριε, είστε μοψηφία. Μπορεί να καπνίσει. Δεν είπα εγώ την άποψή μας. Ρωτήσατε. Είπαμε να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Συμπεριφορές που πρέπει να τις καταλάβει κάθε ένας και δεν μπορεί να απαιτήσει ψηφοφορία. Δεν την απέτυχε. Και ποιος... Ο δημιουργός μόνος και από εκεί. Σαν το ρόλο μου. Σαν... Σαν ο ρόλος. Τι ρόλο. Ψηφίσω, για να ψηφίσω, για να παίξω ένα ρόλο και να προκαλέσω μια συνείδηση. Το λέω. Όχι. Απλά δεν ξέρω ποιος λέει
Γιατί μπορούμε να ψηφίσουμε και γιατί δεν μπορούμε. Μπορείς εγώ να πιω ένα, να πω, να πιω ένα κρασί. Ναι. Να ψηφίσουμε λοιπόν πάλι. Να ψηφίσουμε λοιπόν καμιά ωρίτσα και μετά θα φύγουμε. Γιατί δεν έχει γίνει ο χρόνο. Θα ψηφίσουμε σίγουρα, αλλά θέλω να ψηφίσουμε ηθικά πράγματα. Γεια. Ψηφίσουμε την ηθική μας. Λέει ο άνθρωπος εδώ, ο κύριος Πάνος, λέει εδώ ότι κοιτάξτε, αν είναι κάποια πράγματα πρέπει να τα σέβεσαι. Είναι θέμα ηθικής. Δηλαδή, βάζει ότι εντάξει, όταν οι άλλοι δεν καπνίζουν ή ας πούμε, βλέπεις ότι είμαστε σε ένα κλειστό χώρο και όλοι λένε στους κλειστούς χώρους απαγορεύεται το κάπνισμα και υπάρχει και νόμος, τι να ψηφίσουμε. Ναι, αλλά υπήρχε και ένας νόμος που έλεγε ότι πρέπει οι γυναίκες να φοράνε μια φούστα μέχρι εδώ. Και ήταν ένας που πήγαινε και τα μετρούσε τις φούστες και το άμα ήταν. Πώς το πότε ήταν παλιά αυτό. Το πάγκαλο. Ναι. Εδώ πάρε το πάγκαλο. Και άμα γίνει το πάγκαλο. Άμα γίνει το πάγκαλο, θα μετράμε τις φούστες σου μια ακόμα. Όμως το ότι δεν καπνίζουμε είναι σημείο ότι έχουμε προχωρήσει. Και ότι όχι ότι έχουμε στόχο. Ήθελα να πω ότι αυτό που θεωρούμε σήμερα είναι θετικό. Σε δανειστεύουμε το Πάσχα, παιδιά, μα δεν είστε βερκάκι, που τον φάζανε καρδί τους. Μπορεί. Αυτό τι μας λέει όμως, οπότε σήμερα ζούμε... Τι έγινε, χωριστή είστε εδώ. Και οι ανάγκες είναι αυτές. Χωριστήκαμε σε λοιπόν, εμείς κάποιος παρέχουμε από την κοινωνία, λοιπόν, οι ψήφοι είναι τρεις, είναι. Άρα τελικά ψηφίζουμε. Όχι, είμαι κατά της ψηφοφορίας. Εσείς υπέρα. Εσείς απέχετε, δηλαδή. Υπάρχουν τέσσερις ψήφοι, παιδιά, στο υπέρα, το κατά, το λευκό που είναι ψήφος διαμαρτυρίας. Τώρα, εγώ ψηφίζω λευκό, γιατί δεν έχει νόημα τώρα να ψηφίσουμε, γιατί είναι καπνίσεις. Τι είναι το τώρα, το γεγονός ότι καπνίσεις. Όχι, να μην ψηφίσουμε. Όχι. Να μην ψηφίσουμε. Μπορούμε να ψηφίσουμε πρώτα και μετά να συζητήσουμε. Άμα δεν περάσει, να συζητήσουμε τις ποινές. Θεωρώ ότι η ερώτηση να καπνίζω ήταν λίγο κοϊδευτική. Τώρα εγώ θα προσπαθούσα το καπνιστή. Λοιπόν, τώρα θα χωριστούμε σε δύο ομάδες. Οι μη καπνίζοντες και οι καπνίζοντες. Και θα προσπαθήσουν οι μη καπνίζοντες να ερμηνεύσουν το σκορ στους καπνίζοντες. Εγώ δεν είμαι μη καπνίζοντες, εγώ καπνίζω σαν φουγάρο. Δεν πειράζει, για τις ανάγκες της ζούμε αυτής της συνθήκης θα αποδεχτούμε ότι από εδώ δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και αυτοί είναι οι καπνίζοντες. Εγωιστές. Πώς προκύπτει όμως αυτό, θα σας ρωτήσουμε. Μπορείτε να κάνετε, μπορείτε να μας πείτε να κάνουμε ό,τι θέλετε. Κάντε τους εγωιστές. Εγώ θα έλεγα να κάνει μια εξομολόγηση ο κύριος προς τον εαυτό του, κατά πρώτον, να ψάχνοντας να βρει τις αιτίες που τον κάνουν να γίνεται αντιδραστικός και ενώ ότι αισθάνεται ότι... Σε σένα δεν αναφέρεται. Βεβαίως. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που σε κάνει να ενεργείς αντιδραστικά.
Δεν ήταν θέμα αντίδρασης. Θεωρώ ότι ρώτησα πρώτη φορά και στην αρχή μου είπατε όχι. Μου είπατε ότι εντάξει, και εγώ και άρχισα να ρωτάτε όχι. Δεν είπατε όχι στην αρχή. Είπατε ότι να ρωτήσουμε και λοιπά. Κάποιοι είπαν να ρωτήσουμε, εγώ είπα όχι. Προσωπικά είπα όχι. Άρα σε συνεχίζω τσι άλλα. Με δημοκρατική ασέβεια ασέβεια προς το χώρο και φιλοσοφικό προς όλους τους άλλους, ας πούμε. Και έχεις φέρει και εδώ τους φίλους, ας πούμε, που προκαλούν με την εγώση. Δεν προκαλούν, δεν μου φτάνει. Οι φίλοι μου είναι στη μεριά του να μην καπνίσει. Δεν μοιάζει, από εδώ στις συμπεριφορές τους όμως δείχνουν. Θέλουν να προκαλέσουν μια ένταση. Ας πούμε. Και εγώ μπορώ να πέμπω να προκαλέσω και να σου πω να δεις άσε και τα παραμύθια που ξέρεις όλα αυτό το στιγμό εδώ. Λίγο πιο κάτω ο τόνος για να υπάρχει η αρμονία. Καλώς. Είμαι άνθρωπος και μουσικός. Να συντονίσουμε. Όχι, μήπως μπορείτε να μας συντονίσετε κάπως. Όχι, όχι, δεν είμαι τόσο μουσικός ώστε να μπορώ να συντονίσω απλώς. Αν κάποια φορά θα συντονιστούμε από μόνοι μας. Ας πούμε. Τελικά εσείς γιατί ήρθατε από αυτή τη μεριά? Ήθελα να δω μια διακόψη. Χωροταξικά. Χωροταξικά, ναι. Και καθίσανε αυτοί εκεί και είπα γιατί να μην τους δω και από εκεί, να δω εσάς από εδώ. Πρέπει να βλέπουν τα πράγματα σχετικά. Τελικά ποια είναι η διαφορά αυτών των ανθρώπων που κάθονται από αυτή την πλευρά και εκείνων εκεί? Εγώ δεν παρατήρησα καμία διαφορά. Δεν έχω βγάλει ακόμα συμπέρασμα. Αλλά θα πω. Δεν υπάρχει διαφορά. Δεν υπάρχει. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όσο παρέα όπως σας καταλαβαίνετε, είσαστε λιγάκι αντιδραστικοί. Με την έννοια ότι ο ένας θέλει να βγει, να πάρει τηλέφωνο να ξαναμπεί και το κάνουμε εδώ πέρα πες για σε American Bar. Ο άλλος θέλει να καπνίσει και ουίσκι παρήκυλε και παγάκια και κόμματα. Ναι, υπάρχει μια διαφορά στο πώς βλέπουμε την κατάσταση εδώ. Ναι. Είστε πάρα πολύ καλοί, ευχαριστώ. Αλλά όλα αυτά είναι ανθρώπινα. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αρκεί να μην επιβάλλονται στον άλλον. Σε έχω συμπαθήσει πάρα πολύ. Και εγώ. Μερικές φορές η μοναδική επικοινωνία είναι καλύτερη. Όλοι σας αγαπάω που έχετε έρθει πιο κοντά μου. Θέλει να αγκαλιάσουμε.
Μ' αρέσει η μη λεκτική επικοινωνία μέσα στο σαββάρδι. Μ' αρέσει να είμαι σε ένα ωραίο τραπέζι. Και όταν εγώ θέλω να επικοινωνήσω με το σερβιτόρι, με το μάγειρα, να επικοινωνώ μη λεκτικά. Όλη αυτή η κοινωνία έχει βγάλει κάποιους τρόπους για να επικοινωνεί μεταξύ της. Δηλαδή πρέπει το πιρούνι να είναι έτσι, γιατί άμα δεν είναι εκεί το πιρούνι, πώς θα φας. Πρέπει να βάλεις σε ένα συγκεκριμένο τρόπο τα παχαιροπύρνα για να σου πάρει το πιάτο, γιατί καθώς το έπαιρνε όταν δεν έχεις τελειώσει. Πρέπει να στο σερβίρει με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να το φας με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αλλιώτικα στη χάση από τα ταβέρνα δεν μπορείς να ακολουθήσεις τους κανόνες του σαββαρδίου. Αυτό πάντως που θέλετε να δίνετε εντολές στο σερβιτόρο μη λεκτικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Όχι, μόνος. Είμαστε σερβιτόροι. Είναι αυτό το πιρούνι σας. Όχι, μπορώ εγώ να είμαι σερβιτόρος. Αλλά είναι μια μη λεκτική επικοινωνία που έχει μια γλώσσα σωματική κανόνων που έχει οριστεί για να εξυπηρετούνται όλοι. Α, δηλαδή, αν εμείς έχουμε πρόβλημα με τη φυσικοποίηση των σχέσεων εξουσίας, εσείς λέτε να τις φυσικοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις εξουσίας, να είναι ακριβώς όπως είναι όλα τα πράγματα και να λειτουργούν έτσι όπως πρέπει να λειτουργούν, ας πούμε, και να μην σπάσει ποτέ αυτό. Η φυσικοποίηση δεν είναι το κατάλαβα ακριβώς τι εννοείται, αλλά για να το λέτε με τέτοιο τρόπο δεν κερδίζετε. Δηλαδή, το... εννοώ ότι θα είναι κάτι φυσιολογικό. Κάθε ένα τραπέζι, δεν σε σερβίρει ο άλλος, ας πούμε, φίλοι. Μπορεί να σερβίρει αυτό. Α αλλάξουμε τους ρόλους. Σερβίρω εγώ τον άλλο. Αλλά δεν θέλω να ξέρω τι μου λέει. Δηλαδή την ώρα που είναι, έχει βάλει τα πιρούνια του έτσι και πάω εγώ να του πάρω το πιάτο και μου λέει: Χειροπουλάκι, δεν βλέπεις ότι τρώω ακόμα. Γιατί να έρθω σε κόντρα. Ενώ αν μου δώσει το σωστό μήνυμα, θα κάνω κι εγώ τη σωστή κίνηση. Αυτό που λέτε εσείς είναι ότι τώρα βρισκόμαστε σε ένα τραπέζι και το προϊόν που καταναλώνετε είναι η τέχνη που σας πλασάρουμε. Ναι. Δεν είναι κακό, μόνη μου ήρθα. Δεν είναι ότι δεν θέλω. Έλα. Πόσο φυσιολογικό είναι αυτό. Να χορεύουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε λίγο ανάποδα. Κάποιος έχει δει το. Ευχαριστώ. Δεν είναι ιδιωτικό. Ξέρω ότι χορεύουμε. Παϊσάκι μου. Παϊσάκι, δεν είναι θέμα. Το καλό μου χέρι. Έτσι όπως έχουμε πιαστεί, φαίνεται ότι ο διαβολικός είναι στο χημικό, στα βήματα. Τα μετά είναι σχετικά επίσης. Με καινούριους ανθρώπους και σε ένα καινούριο πλαίσιο. Προσπαθώ να... ενώ ότι προσπαθώ να καταλάβω και ενώ
Καταλαβαίνω ότι ερχόμαστε όλοι από διαφορετικά περιβάλλοντα και κάτι που μπορεί για μένα να είναι αυτονόητο, για κάποιον άλλο να μην είναι, ή ακόμα και επερωτούμε το τι είναι αυτονόητο και τι δεν είναι, ας πούμε. Αλλά ναι, εντάξει, μου φάνηκε ότι αποκαλύφθηκε ένα στοιχείο της κοινωνικής παροφωνίας όταν κάποιος θέλει να καπνίσει. Κάποιος λέει, εγώ δεν θέλω. Κάποιος λέει να ψηφίσουμε. Κάποιος λέει, δεν πρέπει καν να ψηφίσουμε. Και όσο γίνεται αυτή η συζήτηση, ο άλλος λόγος να ψήσει ήδη το τσιγάρο. Προφανώς, εντάξει, σε ένα άλλο context, ξέρω εγώ, και εγώ αυτό θα έλεγα. Ότι αν ενοχλείται στο και ένας, να μην καπνίσει. Αλλά ποιος το λέει αυτό. Ενώ. Είχε πλάκα για αυτά τα 45 λεπτά. Όχι καθημερινό. Τώρα δεν για το κόνσεπτ και όλα αυτά. Δεν μπορεί να μην το ένιωσα εγώ τόσο πολύ. Δεν θα το έλεγα ότι κατάλαβα κάτι και ούτε καν σαν παραφωνία, σαν διαφωνία θα το έλεγα. Δεν είδα κάτι κοινωνικό, κάτι δεν ξέρω, κάτι που υπάρχει. Είδα απλά μια κανονική διαφωνία. Αλλά εντάξει, πλάκα είχε. Αυτό. Το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά προκύπτει αυτή η διαφωνία και ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι αδυνατούμε να κατασκευάσουμε το συλλογικό υποκείμενο που μας ζητείτε. Αυτό το collective subject που ζητάμε, δηλαδή να ξεφύγουμε μέσα από τις προσωπικές μας συγκροτήσεις, οι οποίες είπαμε είναι διαμεσολαβημένες μέσα από τον καπιταλισμό, και να κατασκευάσουμε ένα συλλογικό υποκείμενο, μοιάζει μια αδυνατότητα. Εντάξει, είναι κυρίως ο χρόνος. Αυτό είναι ένα προτσές που έχει να αρχίσει και να εξελιχθεί. Και μετά θα δεις, είναι νωρίς δηλαδή για να πούμε τώρα ότι συμφωνήσαμε, ας πούμε. Δηλαδή, δεν θα το θεωρούσα και τόσο σημαντικό τώρα εγώ προσωπικά, το ένα τσιγάρο, ότι εντάξει. Έκανα και υποχωρήσει σε κάποια μικρά, ας πούμε. Αν αυτό όμως το μεταφέρω σε ένα πιο εντολικιακό θέμα, ήταν λίγο ο χρόνο έτσι ώστε να μπορούμε να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Οπωσδήποτε αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχουν πολλά σημεία στη ζωή μα που είμαστε αντίθετοι με του άλλου. Μάλλον με την γνώμη, με τη δική μα και μοναδική γνώμη, ίσω, το νομίζω ο καθένα ίσω. Αυτό όμω είναι ένα προτσές για να επέλθει μια αρμονία. Το ότι ζούμε δυσαρμονικά, το βιώνουμε ειδικά στην Αθήνα, παρόλο που δεν ζω εδώ, το νιώθω όταν βρίσκομαι εδώ, δυσαρμονία της πόλης των ανθρώπων. Αυτό όμως είναι ένα προτσές. Μέσα από πώς πάθει, ας πούμε, αυτό το πράγμα που θέλουμε να δημιουργήσουμε, εγώ κατάλαβα ότι θα πούμε κάποιες αντιφάσεις. Το ότι για να θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα συλλογικό, δηλαδή να το κάθε άτομο εδώ πέρα με διαφορετικές, ας πούμε, θεωρίες του κλπ, να μπορείς να συνυπάρξεις με τον άλλον που μπορεί να είναι τελείως διαφορετικός, θεωρώ ότι για να μπορέσει να έρθει σε επαφή όντως, το κύριο πράγμα πρέπει να είναι η συζήτηση γύρω από τι ανάγκες ενώνει τον καθένα. Και σε δεύτερο πλάνο οι επιθυμίες του καθενός, δηλαδή το τσιγάρο, δηλαδή αν μπορεί ένας, ξέρω, από μια σεβαστή, ας πούμε κάπως, το ότι κάποιος δεν θέλει να καπνίσει, αλλά και την άλλη το ότι ο άλλος θέλει να καπνίσει. Και πώς αυτά τα δύο μπορούν να συνεπάρξουν, όχι σε ένα πλαίσιο, ας πούμε, δύο ψηφίες και μία ψηφίας, αλλά σε ένα πλαίσιο σεβασμού και των δύο. Αυτό πράγμα. Δεν μπορεί να κατηγορούμε να υλοποιηθεί εδώ μέσα, γιατί είναι πάρα πολύ μικρός χώρος και όταν είσαι σε ένα πολύ μικρό χώρο, αντικειμενικά πρέπει να κάνεις πίσω. Και εκεί πέρα είναι πολύ λεπτό ζήτημα το ποιος αποχωρήσει στην τελική. Αυτό. Τελικά παρατηρήστε ποιος κάπνισε. Τι. Ενώ όλοι το συζητούσατε. Εσείς.
ένας performance για να μας πάτε παρακάτω. Όχι. Αυτό ήταν η συμβολική μου εξουσία. Γιατί είναι εντάξει να γίνεται αυτό μέσα σε ένα χώρο τέχνης, αλλά δεν είναι εντάξει να γίνεται έξω. Γιατί κάνουμε αυτό το διαχωρισμό του. Είμαστε εδώ και αυτό που κάνουμε τώρα είναι τέχνη και όταν είμαστε έξω ζούμε. Είναι σαν με το που μπαίνουμε σε αυτό το χώρο να κουβούμαστε κάθε ευθύνη. Ό,τι κάνουμε εδώ μέσα είναι τέχνη, άρα είναι ok. Όταν κάποιος θέλει να κάνει κάτι, το κάνει ανεξάρτητα με το τι πιστεύουν οι άλλοι. Και δεν υπάρχει καμία πορεία μέσα σε αυτό που κάνουμε. Κανείς δεν θέλησε να δώσει μια πορεία πλέψης, έτσι ώστε να καταλήξουμε κάπου. Μια σκοτεσία. Όχι σκηνοθεσία, αλλά... Άμα δίνουμε μια γραμμή πλεύση, δηλαδή αν κάποιος έπαιρνε πρωτοβουλία, ο ατομικός ναρκισισμός που γράφτηκε, γιατί εμένα με φόβησε αυτό και ακόμη νιώθω, δηλαδή ότι. Να, και πάλι μιλάω. Έτσι, ο κοινωνικός ναρκισισμός. Πειράζει, υπάρχουν άντρες εδώ που έχουν μιλήσει πολύ περισσότερο από εσάς. Ναι, δεν θέλω να. Το όλο θέμα μου θύμισε ένα πολύ ωραίο κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο είναι η βάση της δημοκρατίας του καπιταλισμού. Πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή όλοι να βγάλουν μια κοινή απόφαση και όχι μόνο μειοψηφίες και πλειοψηφίες. Αυτό το έχω ζήσει 100 φορές. Κάποιος θέλει να καπνίσει, κάποιος δεν θέλει να καπνίσει. Κάποιος θέλει να γίνει ντοκουμέντα εδώ, κάποιος δεν θέλει να γίνει ντοκουμέντα εδώ. Κάποιος θέλει να γίνει ο Παρθηναϊκός, ξέρω εγώ, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, κάποιος δεν θέλει να γίνει ο Παρθηναϊκός. Όλα αυτά. Και συνεχώς πρέπει να συζητήσουμε για να βγάλουμε μια κοινή απόφαση. Από τη στιγμή ο καπιταλισμός τι είναι αυτό το πράγμα. Η μειοψηφία έχει δικαιώματα. Δηλαδή λες ότι θα ψηφίσουμε και η πλειοψηφία και η μειοψηφία. Δεν θα βγει συλλογικό. Όσο θέλετε για καπιταλισμό. Το θέμα είναι ότι όσο εσείς συζητάτε για το τι είναι ο καπιταλισμός, εμείς καπνίζουμε. Ναι. Γιατί έχουμε. Και δεν έχετε κάνει τίποτα για να αποτρέψετε μια κατάσταση που για εσάς δεν είναι επιθυμητή. Ναι, όσο λέμε, ας πούμε, ότι δεν θέλουμε να γίνει ντοκουμέντα εδώ, γίνεται ντοκουμέντα εδώ, ας πούμε, και εμείς συζητάμε. Δεν είναι απαραίτητο.